νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σπάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Υποδεχόμαστε το 2024 σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της Λότζιας και σε αυτή την εμβληματική αίθουσα που έχει το όνομα του Εθνάρχη. Και είμαστε εδώ με την χαρά αυτής της νέας αρχής της χρονιάς, αλλά έχουμε βέβαια μέσα μας τις ανησυχίες μας, τις προσδοκίες μας, έχουμε τις ελπίδες μας και τις έγνοιες μας. Έχουμε προσδοκίες και ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από τη νέα Δημοτική Αρχή που υποδέχεται απόψε σήμερα εδώ μαζί με πάρα πολλούς συμπολίτες το 2024. Έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτών των προσδοκιών και θα προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε. Θα δουλέψουμε σκληρά, θα δουλέψουμε συγκροτημένα, θα δουλέψουμε σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να δείξουμε αντοχή και επιμονή. Επίσης, θα πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά και γι' αυτό σας θέλουμε όλους. Σας θέλουμε όλους μαζί. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Όλοι μαζί θα πάμε την πόλη μπροστά. Εύχομαι για το 2024 υγεία, δημιουργικότητα και για να καλύψουμε και τα θέματα του Υπουργείου μου, καινοτομία. Καινοτομία παντού, παιδιά. Να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί και να βρούμε λύσεις για τους πολίτες. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, ομόνοια και ειρήνη στον κόσμο. Εύχομαι το 2024, μέσα από τις δυσκολίες που μας επιφυλάται, να βρει ο καθένας τη δύναμη να μπορέσει να αντέξει και να ανταπεξέλθει. Γιατί ταυτόχρονα είναι και μια χρονιά μεγάλων ευκαιριών και έτσι χρειαζόμαστε και τύχη αλλά και δύναμη για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο 2024 έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να προσθέσω τη δική μου ευχή στο ευχετικό άγχος των ημερών. Ο χρόνος ούτε κόβεται, ούτε φυσικά μπορεί να σταματήσει κάποια στιγμή και να αρχίσει την επόμενη. Ζούμε όλοι μας μέσα στην αιωνιότητα. Και αν υπάρχουν οι συμβατικές τομές στο χρόνο, όπως δηλαδή η αρχή ενός νέου έτους, είναι μόνο για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, για να μπορούν να λειτουργούν, αλλά και πιο ουσιαστικά για να μπορούν να κάνουν τον απολογισμό με την αυτοκριτική τους για ό,τι δεν κατάφεραν να πράξουν μέχρι τώρα και με δύναμη ψυχής, με αισιοδοξία, με πίστη, ελπίδα και αγάπη να οραματίζονται και να προγραμματίζουν το αύριο. Αυτό κάνουμε κι εμείς στη συμβατική αυτή έναρξη ενός ακόμη χρόνου στη ζωή μας. Κάνουμε τον απολογισμό μας για τα λάθη του παρελθόντος, για όσα δεν κάναμε ή δεν προλάβαμε ή δεν θελήσαμε να κάνουμε και αποφασίζουμε σταθερά να πράξουμε ό,τι μπορούμε στο χρόνο που έρχεται, ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι ψηλότερο στην αρετή και στην πνευματική μας άνοδο προς το φως. Αυτό εύχομαι κλείνοντας αυτές μου τις σκέψεις και την αγάπη όλων των ανθρώπων, όλων των κριτών. Ο νέος χρόνος να μας δώσει πολλές δυνατότητες και να γίνει εφαλτήριο για να έχουμε μια πολιτισμική και πνευματική ανέλυξη. Είμαστε σήμερα εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Κόψαμε την πίτα μόλις προλίγου και ευχηθήκαμε στο νέο δήμαρχό μας, όπως και πριν στην περιφέρειά μας, στις νέες μας αρχές που ξεκινούν μια δική τους ελπιδοφόρα πορεία από το διάστημα αυτό και έπειτα για τα επόμενα 5 χρόνια να έχουν υγεία και δύναμη να προσφέρουν στο λαό μας που αξίζει όχι να του δώσεις αλλά να του δοθείς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.